δική σας θέση για το θέμα και τι θα πράξετε στο συγκεκριμένο θέμα εσείς, αν και όταν βρεθείτε με την ευθύνη της διακυβέρνησης στα χέρια σας. Είμαι πολύ ξεκάθαρος. Βεβαίως και χρειάζεται αλλαγή και εξυγίανση του τρόπου αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Ποιος θα κάνει τη δουλειά? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως προβλέπει ρητά το Σύνταγμα. Εξού και εκτιμώ, το είπα και στη Βουλή, ότι ο σχετικός νόμος θα έχει μεγάλα προβλήματα συνταγματικότητος και ενδεχομένως να αμφισβητηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτιμώ δηλαδή ότι κατά πάσα πιθανότητα, αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δεν θα προχωρήσει. Και βέβαια γεννάται και το εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί 4 άδειες και όχι 14, 24, πολυφωνία υποτίθεται ότι θέλουμε, και να λειτουργήσει ο ίδιος ο ανταγωνισμός και να καθορίσει τελικά τον αριθμό των αδειών που αντέχει η ελληνική αγορά. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση. Αυτό κάνει όντως εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, ιδίως γιατί η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει περισσότερες. Καλά, εδώ είχαμε διάφορα ευτράπελα. Αλλά και κάτι ακόμη θέλω να μου επιτρέψετε να προσθέσω, γιατί είναι και ο χώρος μου. Κάνει διπλή εντύπωση, διότι θυμίζει, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τη δήλωση Μαρούδα του αείμνηστου τότε υπουργού τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι δεν θα επιτρέψει στους δορυφόρους να περάσουν πάνω από την Ελλάδα. Ήταν η εποχή της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαν γίνει τότε οι πρώτες συζητήσεις για ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Τώρα οι νέες τηλεοράσεις επιτρέπουν να βλέπει κανείς από το διαδίκτυο ό,τι θέλει. Μα είναι αστείο τη σημερινή εποχή. Πρώτον, να συζητάμε για περιορισμούς στο ψηφιακό φάσμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υφίστανται. Δεύτερον, να συζητάμε για την έννοια της άδειας παροχής περιεχομένου, όταν από το διαδίκτυο, όπως σωστά είπατε, μπορεί κανείς να εκπέμπει οτιδήποτε θέλει. Αυτά είναι τελείως ξεπερασμένα πράγματα. Καταλαβαίνω γιατί τα κάνει η κυβέρνηση. Μάλλον θέλει να ελέγξει το τοπίο έτσι όπως τη βολεύει. Αλλά από εκεί πέρα, κατά την άποψή μου, υπάρχουν προδιαγραφές για κανάλια. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάνει την αδειοδότηση. Όποιος πληρεί τις προδιαγραφές μπορεί να εκπέμπει. Ο ανταγωνισμός καθορίζει τον τελικό αριθμό των καναλιών. Το τηλεοπτικό τοπίο το προηγούμενο διάστημα δεν νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να δει κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Όχι, δεν ήταν το καλύτερο. Δεν ξέρω αν ήταν το χειρότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ διαχωρίζω το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους να ελέγχει τις προδιαγραφές και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον αριθμό των συμμετοχόντων που δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι δουλειά του κράτους. Η ίδια η αγορά θα έπρεπε να καθορίζει το πόσα κανάλια μπορούν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, είστε νεοφιλελεύθερος. Κάθε φορά τον τελευταίο καιρό που γίνεται συζήτηση στη Βουλή, ακούω από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη βασική αιχμή εναντίον σας, ότι δηλαδή ενώ εκείνοι ενδιαφέρονται για τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, για τους πολίτες που έχουν τα οξύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ότι εσείς ενδιαφέρεστε για την ανώτερη και ανώτατη οικονομική τάξη. Ότι η κοσμοθεωρία σας είναι τέτοια, είναι νεοφιλελεύθερη και επομένως δεν έχει κοινωνικό στοιχείο. Αν μου εξηγούσανε και αυτοί που, αν καταλάβαιναν και οι ίδιοι ενδεχομένως τι σημαίνει νεοφιλελεύθερος, θα μπορούσαν να είναι και πιο σαφείς στις κατηγορίες τους. Εγώ είμαι ένας κεντροδεξιός φιλελεύθερος πολιτικός. Αυτό σημαίνει ότι στην δικιά μου κοσμοθεωρία συμβαδίζει η έννοια της ελευθερίας με την έννοια της αλληλεγγύης. Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει για να γεφυρώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Σας έδωσα ένα πολύ καλό παράδειγμα πριν του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους, όχι όμως της κεντρικής κυβέρνησης, μιας εξάρτησης αρχής, στη ρύθμιση μιας αγοράς. Η αγορά δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα. Και θα υπάρχουν ατέλειες στη λειτουργία της αγοράς. Και εκεί πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος. Εγώ πιστεύω επίσης ένα κράτος το οποίο θα δίνει πραγματικές ίσες ευκαιρίες στους πολίτες. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι μια κεντροδεξιά παράταξη μπορεί να μιλήσει πολύ πιο ουσιαστικά από μια αριστερά, η οποία δήθεν κόπτεται για την κοινωνική ευαισθησία, χωρίς να κάνει τίποτα όμως στην πράξη για να την αποδεικνύει. Είχα την ευκαιρία να πω στον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σήμερα στη χώρα μας. Και δεν μπορούμε μονίμως να λέμε ότι έχουμε συνταξιούχους, οι οποίοι παίρνουν μια μικρή σύνταξη και από τους συνταξιούχους ταΐζεται στην ουσία μια ολόκληρη οικογένεια. Και ο συνταξιούχος δίνει από το υστέρημά του στο παιδί του και να προσδοκούμε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι διατηρήσιμη. Δεν είναι διατηρήσιμη, κύριε Χατζηνικολάου. Κοινωνική πολιτική σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για να μεγαλώσει η πίτα, πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, διότι μόνο μέσα από αυτή τη λογική μπορούμε πραγματικά να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εμείς αγωνιστήκαμε και θα αγωνιζόμαστε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
ως εργαλείο αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας. Τι είναι το ελάχιστο κειμενό εισόδημα? Ένα εργαλείο προνοιακού χαρακτήρα, το οποίο στηρίζει αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και δεν μοιράζει λεφτά δεξιά και αριστερά σε αυτούς που ενδεχομένως δεν έχουν ανάγκη. Πείτε μου εσείς τώρα, αυτό είναι κεντρό, αριστερό, δεξιό, φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο? Δεν ξέρω. Κατά την άποψή μου είναι απολύτως σωστό. Και σε αυτή τη λογική θα πρέπει να πάμε. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινωνική ευαισθησία στο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, διότι ο κύριος Τσίπρας μέσα από την πολιτική του έχει τελικά πλήξει τους πιο αδύναμους. Εγώ βλέπω την ανεργία να μην μειώνεται, βλέπω τις κοινωνικές ανισότητες να διευρύνονται και είναι αστείο να συζητάμε ότι το παράλληλο πρόγραμμα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι μία λύση στα κοινωνικά προβλήματα της χώρας, όταν ο κύριος Τσίπρας απ' την άλλη έχει επιβάλει φόρους παραπάνω από 5 δις. Τώρα έρχομαι κύριε Πρόεδρε στα θέματα της διαφάνειας των σκανδάλων. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά η βασική κόντρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Κατηγορείται ότι έχει απολέσει προπολού το ηθικό πλεονέκτημα, ότι είναι μία παράταξη των σκανδάλων, να το πω έτσι. Η παράταξη που μαζί με το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκαν τα εξοπλιστικά με το γνωστό τρόπο. Η παράταξη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο της Siemens. Η παράταξη που όταν της δόθηκαν οι δυνατότητες να πολεμήσει τη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα, δεν το έκανε. Και αναφέρονται και στο στικάκι της λίστας Lagarde που έκοβε βόλτες από συρτάρι σε συρτάρι και δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, από το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στη λίστα Borgians, τη λεγόμενη, όπου ο Υπουργός Οικονομικών της Ρινανίας Βεσφαλίας, του κρατηδίου, ήταν έτοιμος να δώσει στοιχεία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εκείνη λοιπόν, δεν τα ζήτησε. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα τα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αρέσκεται σε βολικά διλήμματα. Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα ήταν το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Αυτό δεν του βγήκε, διότι από αντιμνημονιακός έγινε μνημονιακός. Στη συνέχεια πήγαμε στο δεξιά-αριστερά, νεοφιλελεύθεροι, κοινωνικά ευαίσθητοι. Ούτε αυτό φαίνεται να του βγαίνει, διότι η πολιτική του ζημιώνει κατεξοχήν τους ασθενέστερους. Και τώρα είμαστε στο τελευταίο ετάπ αυτού του ωραίου διχασμού. Οι έντιμοι και οι έχοντες το ηθικό πλεονέκτημα από τη μία και οι διαπλεκόμενοι και διεφθαρμένοι από την άλλη. Λυπάμαι που το λέω, είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας κυβέρνησης η οποία δυστυχώς είναι σε αποδρομή. Απαντώ λοιπόν ευθέως στα ερωτήματα σας. Προφανώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όσοι κυβέρνησαν έχουν μια ευθύνη σημαντική για τη διόγκωση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι επίσης σίγουρο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κανείς σήμερα δεν μπορεί να επικαλείται ηθικό πλεονέκτημα. Διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει δείγματα γραφής και φοβάμαι ότι αυτά τα δείγματα γραφής δεν είναι καλά το πρώτο 14μηνο. Αναφέρομαι σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Άρα για μένα το πιο σημαντικό είναι η πλήρης αναξιοκρατία και η επιλογή κολλητών φίλων. Κύριε Πρόεδρε, απλή ερώτηση. Έρχεται σε εσάς, στην κυβέρνησή σας μεθαύριο, αν. Δεν μου αφήσατε όμως να ολοκληρώσω για το τελευταίο ζήτημα, γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση από αυτού. Ναι. Έρχεται σε εσάς λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών ενός κράτους, ενός ομοσπόνδου ναι. Κρατηδίου. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Και σας λέει να σας βοηθήσει με στοιχεία. Να, λοιπόν, μπορεί όχι, ποτέ για, να του πείτε. Για πάμε όχι. Να δούμε. Βεβαίως και θα του πω όχι. Μα γιατί? Ούτε εμείς του είπαμε όχι. Για ποιο λοιπόν, λόγο. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Διότι είναι άλλο ένα πολύ βολικό ψέμα το οποίο χτίζει ο κύριος Τσίπρας και πάντως, η παρέα. Πάντως δώσανε κάποια έγγραφα. Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσω. Όπου ο πρόξενος λέει ίδιος, ότι ίδιος, πήρε οδηγία. Έχω εδώ πέρα τις δηλώσεις του κύριου Μπόγιαντς. Ο ίδιος δήλωσε, ο ίδιος, σε 5 τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι το CD με τους Έλληνες καταθέτες περίλθε στη γνώση του και στην κατοχή του στις αρχές του 2015. Και το έδωσε μετά στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που συζητείτε το 2012 ήταν η παροχή τεχνικής βοήθειας. Και η τεχνική βοήθεια πράγματι ήρθε τότε συνολικά από τη Γερμανία μέσα από την Task Force. Θέλετε να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, τι έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καμένος για την Task Force για τον κύριο Ράιχενμπαχ, όταν εγώ είχα πολύ ουσιαστική συζήτηση και στήριξη επίπεδο τεχνικής βοήθειας. Γερμανοτσολιάδες, πουλημένοι, τα θυμάστε όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς πήραμε τεχνική βοήθεια.
Και εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ουσιαστική τεχνική βοήθεια. Αυτή προσφέρθηκε. Δηλαδή, θέλετε τώρα να μου πείτε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά αντέδρασε στο Γερμανοτσολιάδες μόνο όταν μας είπαν να μας βοηθήσουν να βρούμε τους φοροφυγάδες. Εγώ αυτό το οποίο είπα είναι δηλαδή... ότι είπα ότι υπήρχε μια πρόταση για τεχνική βοήθεια. Η πρόταση προφανώς αυτή δεν μπορούσε να είναι μια πρόταση ενός καρτιδίου. Πάντως, εγώ από τη συνεντεύξη του κυρίου Μπόργιανς καταλαβαίνω, τη συνεντεύξη του Υπουργού Οικονομικών, της Ρινανίας Βεσφαλίας, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είχε την πλήρη λίστα, αλλά είχε στοιχεία να δώσει στις ελληνικές αρχές. Εγώ διαβάζω αυτά τα οποία είπε. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ διαβάζω αυτά τα οποία είπε ο ίδιος. Τα είπε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και παραπέμπω στον ίδιο. Τον έχω ακούσει εγώ σε δύο συνεντεύξεις του να λέει ότι η λίστα με τους Έλληνες καταθέτες περιήλθε στην κατοχή του στις αρχές του 2015. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, η αίσθηση που δίνει τώρα η Νέα Δημοκρατία στα θέματα αυτά, που έδινε τουλάχιστον μέχρι πρότινος, θα δούμε τώρα, η δική σας περίοδος τώρα αρχίζει, είναι μία αίσθηση ότι δεν θέλει να ψαχτεί το θέμα ιδιαιτέρως. Όταν, για παράδειγμα, προκύπτει το όνομα του κυρίου Παπασταύρου, συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά, συμβούλου του, στις λίστες και η απάντηση είναι «Μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου». Από τον ντέος πρωθυπουργό. Η περίπτωση, κύριε Χατζηδάκη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν δίνει καλό σήμα στην κοινωνία. Το μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου. Εγώ διαχωρίζω. Ο οποίος πλήρωσε πρόστιμο τελικώς 3 κάτι εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ διαχωρίζω τα. Για να μην έχει ποινική επίπτωση. Εγώ διαχωρίζω τα δύο ζητήματα. Ο κ. Παπασταύρου μπορεί να είχε μια φορολογική εκκρεμότητα. Από ό,τι γνωρίζω, θα προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα κρίνει τελικά την πορεία αυτής της υπόθεσης. Είχε ένα σημαντικό ρόλο, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο δίπλα στον προηγούμενο πρωθυπουργό και ως προς τον πολιτικό του ρόλο, κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να σας πω ότι βοήθησε τη χώρα. Και το λέω ευθέως και χωρίς περιστροφές στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν. Το αν υπάρχουν άλλα ζητήματα, αυτά θα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Είμαι απολύτως ειλικρινής ότι το τελευταίο το οποίο μου αρέσει είναι να δέχομαι κανιβαλισμούς και δολοφονίες χαρακτήρων. Από εκεί και πέρα, εγώ ρωτώ, η κυβέρνηση αυτή τι ακριβώς έχει κάνει στο ζήτημα των ληστών, πόσα χρήματα έχει ακριβώς εισπράξει. Μια 50 εκατομμύρια, 48 εκατομμύρια. Από την καταπολέμηση και η προηγούμενη κυβέρνηση εισέπραξε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την καχυποψία. Την καταλαβαίνω και τη δέχομαι. Και εξού και δεν θα πω ποτέ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ εδώ πέρα έρχομαι να ισχυριστώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ηθικό πλεονέκτημα. Όποιος σας το πει αυτό, δεν θα γίνει πιστευτός σήμερα. Ειδικά σε μια κοινωνία η οποία δυστυχώς έχει απειβδίσει με την πολιτική. Μα τα δύο αυτά και κόμματα, την αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ήταν μέσα σε όλα τα σκάνδαλα των τελευταίων 40 ετών. Αυτά κυβερνούσαν. Αυτά κυβερνούσαν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, λοιπόν, αυτό αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, μα γι' αυτό λέω. Εγώ δεν ισχυρίζομαι. Με ρωτήσατε, εννοείται τι μπορώ να κάνω εγώ για να αλλάξω την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Να τραβήξω μια γραμμή. Ακριβώς. Να τραβήξω μια γραμμή με το παρελθόν. Να πω ποιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο ίδιος και τα στελέχη και οι συνεργάτες μου μέσα από τη δικιά τους διαδρομή να έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαφάνειας και δημόσιας συμπεριφοράς. Και να σας θυμίσω και κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, κύριε Χατζηνικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε εδώ και πολύ καιρό για τη διαφάνεια στο δημόσιο. Το hot dog το είδατε, το περιοδικό του κυρίου Βαξεβάνη. Το είδα. Έχει εξώφυλλο ότι το πόθεν έσχε σας έχει σημαντικά κενά τα τελευταία χρόνια και ότι παρότι δεν είχατε πάρει διαζύγιο με την ενδιαστάση τότε σύζυγό σας, τη Μαρέβα Μητσοτάκη, ότι δεν δηλώσατε. Εγώ λυπάμαι πραγματικά. Ότι δεν δηλώσατε το δικό της κομμάτι οικονομικής δραστηριότητας. Έχω δεχτεί πολλές προσωπικές επιθέσεις. Αλλά λυπάμαι πραγματικά όταν η πολιτική ζωή του τόπου επιστρέφει σε λογικές νεοαυριανισμού, τις οποίες είχαμε να ζήσουμε από τη δεκαετία του 80. Και λυπάμαι πραγματικά που σε αυτήν την συζήτηση εμπλέκεται με τρόπο χυδαίο, θα το πω ανοιχτά, και η σύζυγός μου. Είναι γνωστό σε όλους. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι να μιλήσω για αυτά, γιατί είναι προσωπικά και δύσκολα θέματα, ότι ήμασταν σε διάσταση για 8 χρόνια, ότι κάναμε ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις και ότι με την έγκριση της Επιτροπής Ποθενέσχες της Βουλής καταθέταμε ξεχωριστά ποθενέσχες. Λοιπόν, αυτά είναι απολύτως γνωστά. Και γνωστά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το γεγονός ότι φτάνουμε στο σημείο να εμπλέκεται η σύζυγός μου, να διασύρεται η σύζυγός μου με αυτόν τον τρόπο, λυπάμαι, δεν αναβαθμίζουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου
με αυτόν τον τρόπο. Και η σύζυγός μου και εγώ ξέρετε ότι δεν έχω, για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε να κινηθούμε και νομικά, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Δυστυχώς, εγώ το θυμάμαι πολύ έντονα, τις εποχές του σκληρού κίτρινου τύπου και του απόλυτου διασυρμού οικογενειών. Νομίζω να μην το ξαναζήσουμε. Και πραγματικά πρέπει να είναι πολύ πανικόβλητος ο ΣΥΡΙΖΑ όταν σήμερα ο ίδιος βγάζει ανακοίνωση υιοθετώντας ένα δημοσίευμα ενός περιοδικού, το οποίο δεν θα πω τίποτα, απλά δεν είναι και New York Times, δεν διακρίνεται ακριβώς για την φερεγγιότητά του και την δημοσιογραφική του αντικειμενικότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα, θέλω να πάω στους συμπολίτες μας.